και αγαπημένοι αθλητές, συνοδοιπόροι σε αυτό το υπέροχο, το όμορφο ταξίδι του τμήματος μπάσκετ της ΓΕΗ. Ένα τμήμα που κοσμούσε και στόλιζε τον ελληνικό αθλητισμό. Ένα τμήμα που δίδασκε ανθρωπιά, ήθος, ποιότητα, συνεργασία. Ένα τμήμα που από τα 30 χρόνια της δράσης του είχα την τύχη και τη χαρά να υπηρετήσω τα 8 χρόνια σαν προπονητής. Ένα τμήμα που είχε μεγάλες επιτυχίες στην 30χρονη ιστορία του, με μεγαλύτερες επιτυχίες, αυτές που συνέβησαν το 1984, με την τρίτη πανελλήνια νίκη από τους έφηβους, από το Στέλιο τον Διαλεκτάκη, τον Κώστα τον Καραντονάκη, τον Μιχάλη τον Αρχοντουδάκη, τον Βαγγέλη τον Καλαϊτσάκη. Τον Μιχάλη τον Μετράκη, τον Εκτάρα τον Σαρτσάκη, τον Γιώργο τον Γερμακάκη, ο οποίος προσέσεις τέχνικα τους καρπούς του και αναμένου, τον Γιώργο τον Λατζουράκη, τον Παπαϊδεάκη, τον Θεόφιλο και τον Μανώλη τον Τακάκη. Αυτή ήταν μια μεγάλη επιτυχία που συνέβη το 1984 με τους έφους τρίτη ομάδα στην Ελλάδα πίσω από τον Πανιόνιο και τον Άρη. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία της εποχής ήταν η άνοδος της ΓΕΗ, ενός σωματείου που ξεκίνησε πριν 5 χρόνια, το 1984, μια τεράστια επιτυχία, η άνοδος της στη Β' Εθνική Κατηγορία. Στη Β' Εθνική Κατηγορία θέλω να σας πω ότι μέσα από την τεράστια ανάπτυξη και την υποδομή και την προσοχή, η ανδρική ομάδα αποτελείται από τους 7 προηγούμενους έφηβους, τους 10 που είπαμε, σύν τον αρχικό της, τον Γιάννη τον Χαρονίτη, τον Άλκη τον Βενέρη και τον Μανώλη τον Σπυριδάκη. Ο Δράγκαλης ο Στέλιος λέει ότι είναι... Ο Δράγκαλης ο Στέλιος λέει ότι είναι τιμή για μένα που αν και μακριά σας και παιδικές διακρίσεις για την προσφορά μου στο αθλητισμό που ήταν εκεί. Αυτή η σημερινή κοινωνική διάκριση είναι η καλύτερη στη ζωή μου. Είναι η καλύτερη γιατί έρχεται από τα παιδιά. Έρχεται από τους αθλητές. Δύσκολη αλλά ωραία, 30 χρόνια, από το 1996 μέχρι το 2005, δήλωσαν αμέσως παρόν. Ήρθαμε απόψε για να θυμηθούμε τα παλιά. Σε κλείσετε για τους νέους, δεν πολύ. Τα παιδιά μου. Ευχαριστώ πολύ.
σε όλους που ήρθατε σήμερα εδώ. Πιστεύω ότι κάναμε πολλές αμυγιάδες περισσότεροι. Και εκ μέρους όλων των παιδιών, όλων των αθλητών που περάσανε βασικά όλα αυτά τα χρόνια στο στάδιο, θέλω να κάνουμε και εμείς μία βράβευση. Η βράβευση που θα κάνουμε θα είναι εκ μέρους ολονών. Το γνωρίσαμε όταν είμαστε μικρά παιδιά. Το γνωρίσαμε στην ηλικία από 15 έως 18 χρονών. Είναι αυτός που μας μέσα στο κρύο και μέσα στην βροχή, τη ζέστη ήταν πάντα εκεί. Ήταν για μας. Είναι ο φίλος και ο αδερφός. Είναι ο δάσκαλος αυτός που μας δίδαξε τα μυστικά του μπάσκετ. Είναι ο προπονητής μας. Είναι ο Νίκος Ατούλης. Εκπέμπει όλων των παιδιών θα του αφήσουμε μια πλακέτα η οποία του αξίζει πιστεύω. Νίκος, ευχαριστούμε για ό,τι έκανε για μας. Και την πλακέτα θα τη δώσει ο Κυριάκος, γιατί ο Κυριάκος ήταν ο πρώτος αρχηγός της ΓΕΗ. Αυτά που λέω, αλλά όμως όταν υπάρχει μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση, την οποία πολλές φορές δεν αντέχομαι, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω δύο κουβέντες. Πριν από αυτό όμως θέλω να πω ότι στην απόψινή μας εκδήλωση στέλνει τα χαιρετίσματά του και καλή επιτυχία και να είμαστε πάντα γεροί ο Μανώλης ο Παπακαλιάτης, ο Στέλιος ο Δράγαζης, ο οποίος λέει τα ίδια, και ο Γιώργος ο Γεωργακάκης, από τη μακρινή Αυστραλία. Ο Γιώργος ο Γεωργακάκης λέει, γεια σας παιδιά από τη μακρινή Αυστραλία. Πραγματικά στενοχωριέμαι που δεν είναι κοντά σας απόψε να ζήσω αυτές τις υπέροχες στιγμές. Σας ευχαριστώ όλους για όλα αυτά που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ τον Μιχάλη τον Ασκαλάκη για τις αναρτήσεις που κάνει και μας κρατάει πάντα ζωντανή τη μνήμη μας. Κάποια στιγμή ελπίζω να είμαι και εγώ κοντά σας. Για όσους δεν καταλάβετε τι θα πω εκεί, λέει ο Γιώργος, ο επίσημος μεταφραστής μου είναι ο Νεκτάριος ο Σαντζάκης.